τη Θεσσαλονίκη. Κοίταξε, ουσιαστικά επειδή όταν υποδίεσαι μπαίνει σε μια διαδικασία να είσαι όσο γίνεται πιο αληθινό, προσπάθησε να επικεντρώσω θέματα που αφορούν τον άνθρωπο, την εικόνα του και τη σχέση που έχει ο καθένα από εμά με τον ίδιο τον εαυτό, για να μπορεί να αποδίδει καλύτερα και τη σκέψη του. Αλλά όταν μπαίνει στην υποκριτική, να είναι τόσο συμπαγή και αληθινό, που να μην θυμίζει κανέναν άλλον παρά μόνο τον εαυτό. Γιατί είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Αυτά τα λέω με σεμνότητα, έτσι, δεν έχουμε καμία έπαρση. Λοιπόν, επικοινωνήσαμε τέτοια πράγματα. Δέχτηκα μερικές πολύ ευφυείς ερωτήσεις για το πώς βρίσκει κανείς τον εαυτό του, πώς ανακαλύπτει τον ύπο του, πώς μπορεί να παίξει κι αυτός υποδιόμενος κάποιους τρίτους. Μπορεί να το κάνει καθένα στη ζωή του, στην καθημερινότητά του, στην κοπέλα του, στη γυναίκα του. Να γίνει ζωή πιο όμορφη. Να ξαναπανέλθουμε στην αλληλογραφία διακυρώς. Να σταματήσουμε τα αγκρίκια, έχουμε την καλύτερη γλώσσα στον κόσμο, τη μόνη ενοιολογική γλώσσα στον κόσμο. Η γλώσσα δηλαδή που τα πάντα εννοούνται. Ο Θεός, από το θεάζω, από το Θεό μέσα μου. Κλπ. Λοιπόν, πιστεύω πάρα πολύ στην Ουκρανία. Αυτός ο λόγος με φέρεσε εδώ. Το θεωρώ το φεστιβάλ πολύ σημαντικό να συμβαίνει για πράγματα και λίγο πιο προκειμένα από αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν στην καθημερινότητα και την ευτελίζουν. Γιατί η καθημερινότητα είναι η ποιήση, αγάπη μου. Στην καθημερινότητα ποιούμε, γινόμαστε ποιητές. Το αύριο δεν υπάρχει χωρίς το σήμερα.